Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Για αυτοδιοίκηση θα μιλήσουμε. Mm-hmm. Για το Δήμο Ηρακλείου. Θα μιλήσουμε όμως και για την ΚΕΔΕ. Βέβαια, αφού έχει πολλές ιδιότητες. Λοιπόν, καλεσμένος μας ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και μέλος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένας από τους τρεις που φάνηκαν λίγοι, λέει. Κοιτάξτε, ανάλογα με τι θέση θα το βάλεις αρχής, για παράδειγμα την προηγούμενη δημοτική περίοδο ήμουν μόνος εγώ, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου από την Κρήτη. Αυτή τη φορά τουλάχιστον είμαστε δύο εκπρόσωποι, εγώ και ο κύριος Καραμαλάκης, ο Μιχάλης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάς, ο Βασίλης Γεγέρογλου, στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη είναι μια μεγάλη περιφέρεια με πάρα πολλούς Δήμους και πολλούς αριθμητικά συνέδρους και εκπροσώπους Γενικής Συνέλευσης. Θα μπορούσε να έχει και άλλη εκπροσώπηση. Uh-huh. Ήταν άλλωστε υποψήφοι και άλλοι Δήμαρχοι και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Έτσι εκτίμησε το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, έτσι έπραξε τώρα βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Εμείς έχουμε χρέος, υποχρέωση και αυτό κάνουμε, να εκπροσωπούμε όλους τους αιρετούς του νησιού μας για να μεταφέρουμε, αν θέλετε, τόσο τα περιφερειακά ή και τα τοπικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι τα συλλογικά όργανα, τα ανώτερα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, όπως είναι της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδος, δεν ασχολείται, αν θέλετε, μόνο με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, όσο με τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα που ταλανιούζουν την αυτοδιοίκηση και πιστεύουμε είναι τώρα πάρα εδώ, πολλά. Κύριε Γιαλιτάκη, βέβαια θα πει κανείς ότι φαινομενικά ένα θέμα προκύπτει, διότι την πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ την έχει η παράταξη που στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, η κυβερνώσα, έτσι, η παράταξη υπό τον κύριο Κυρίζογλου. Υπάρχει θέμα ή θα είναι διεκδικητική η φωνή της ΚΕΔΕ όπως θα πρέπει? Η προσωπική μου άποψη και τη λέω τα τελευταία χρόνια πολύ στεναρά είναι ότι ξεκάθαρα και τα συλλογικά μας όργανα θα έλεγα ότι έχουν συγγύσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Και ξέρετε, πολλές φορές η ένταση της φωνής εξαρτάται και από αυτά τα οποία διεκδικείς. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά θα έλεγα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει πολλές υποχωρήσεις σε θεσμικό επίπεδο. Και έχουμε παρατηρήσει ταυτόχρονα ότι η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης με τον κόσμο της αυτοδιοίκησης θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο φιλική. Με ποια έννοια το λέω? Ότι πολλές είναι οι φορές που πολλά είναι τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται να ευνηδιάσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομοσχέδια τα οποία αφορούν ουσιαστικά τους ίδιους τους Δήμους και εν τέλει τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητούμε και θα συνεχίσουμε να λέμε και από την πλευρά μας και εγώ προσωπικά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχομαι από την παράταξη, η οποία βρίσκεται στην αντιπολίτευση του Χάρη Δούκα. Του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ως επικεφαλής μας, είναι ότι σίγουρα το συλλογικό μας όργανο, γιατί εκτός των άλλων η φύση του οργάνου είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο εκτός των άλλων, είναι να υψώνει στεντόρια φωνή διεκδικητικότητας απέναντι στην όποια κυβέρνηση και είναι αυτή, με την όποια τη σύνθεση. Γιατί όπως λέω χαρακτηριστικά είναι ότι τα προβλήματα της τοπικής, όταν εμείς μεταφέρουμε αιτήματα ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ουσιαστικά μεταφέρουμε τα αιτήματα των τοπικών μας κοινωνιών, των ίδιων των δημοτών. Ως εγκύτερος θεσμός του πολίτη, είμαστε αυτοί οι οποίοι πραγματικά μεταφέρουμε τη φωνή της κάθε τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει εμείς να τη μεταφέρουμε διεκδικητικά προς την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο παροτρύνω όλους τους συναδέλφους και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων είναι ότι ενωμένοι πραγματικά πρέπει να προτάσουμε τον χαρακτήρα και την ταυτότητα, την αυτοδιοικητική την οποία όλοι κουβαλούμε και όχι τόσο την κομματική πολιτική την οποία ο καθένας μπορεί να έχει. Στην κυβέρνηση πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να διεκδικούμε, όπως σας είπα, τα δίκαια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών μας και των ίδιων των πολιτών. Εμείς, βέβαια, προς το παρόν βλέπουμε μόνο να μεταφέρονται αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση, χωρίς την ίδια ώρα να μεταφέρονται και τα εργαλεία για τις αρμοδιότητες. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, γιατί αυτή είναι, θα έλεγα, η πηγή του προβλήματος. Πρέπει να σας πω ότι σαν να σταμάτησε ο χρόνος το 2010, όταν είχαμε την περιβόητη και μεγάλη πραγματικά μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Που ουσιαστικά τι έκανε αυτή? Αν θέλετε, πλησίασε το μοντέλο των Δήμων της χώρας μας, αν θέλετε, στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Δηλαδή, ισχυρή Δήμη με πολλές αρμοδιότητες. Και μέσα σε αυτό το νόμο, στον 3852 του 2010, προβλεπόταν και ποιες θα είναι πηγές χρηματοδότησης των Δήμων. Θεσμοθετημένοι πόροι, οι οποίοι θα προέρχονται από τις φορολογίες εισοδήματος, το φόρο κίνδυνης περιουσίας και άλλους. Δυστυχώς όμως ήρθαν τα μνημόνια. Σήμερα που μιλάμε, το 2024, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δυστυχώς λοιπόν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά έχουν μείνει όλες αυτές οι μνημονιακές περικοπές. Και έτσι λοιπόν δυστυχώς συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός και το ποσό των παρακρατηθέντων πόρων, που ξαναλέω είναι θεσμοθετημένοι, αλλά δεν αποδίδονται στους Δήμους. Και γι' αυτό βλέπετε τους Δήμους μέρα με τη μέρα και ταυτόχρονα με την επιπρόσθετη επιβολή καινούριων τελών, καινούριων φόρων, όπως είναι το περιβαλλοντικό τέλος ταφής απορριμμάτων, που ήρθε ουσιαστικά να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους Δήμους. Και έτσι έχουμε φτάσει σε Δήμους πραγματικά
όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυστοκία οικονομική, έχουν εκτροχιασμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς και φυσικά δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Τις υπηρεσίες οι οποίες όσο περνούν τα χρόνια θα πρέπει να ήταν και περισσότερες και θα έλεγα και πιο εξυγχρονισμένες, ψηφιακές, σύγχρονες υπηρεσίες για να καλυτερεύσουν πραγματικά τη ζωή των συνδημοτών μας. Εκεί τώρα ανατροπή μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει μια και προσφυγές μάλλον για το τέλος αυτό. Και από το Δήμο Ηρακλείου νομίζω έχει γίνει και από πολλούς Δήμους και κεντρικά. Το σύνολο των Δήμων της χώρας. Υπάρχει όμως περιθώριο πρακτικά αισιοδοξίας για ανατροπή, κύριε Γιαλιτάκη. Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια δικαστική μάχη η οποία δίνεται σε ανώτατο επίπεδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της αίτησης που έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα προφανώς, επειδή πολλά έχουμε δει στο παρελθόν ότι όταν έχουν νομοθετηθεί δεν άρονται ακόμα και από δικαστικές αποφάσεις. Αυτό το οποίο ταυτόχρονα ουσιαστικά λέμε ως χώρος της αυτοδίκησης είναι ότι ακόμα και αν υπάρξει αρνητική εισήγηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά την προσφυγή την οποία έχουμε κάνει για την κατάργηση του τέλους ταφής, είναι ότι τουλάχιστον τα χρήματα αυτά τα οποία δίδονται ως τέλος να επιστρέφονται άμεσα στους Δήμους πάλι για ουσιαστικά δράσεις, πρωτοβουλίες και μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την καθαριότητα. Γιατί κάναμε αυτή την προσφυγή, έχει μεγάλη σημασία να το ακούσει και ο κόσμος. Το κάναμε όχι γιατί είμαστε εναντίον γενικότερα των νομοθετημάτων. Αυτό, ξέρετε, εξάλλου είναι και μια δέσμευση ευρωπαϊκή που πρέπει να είναι συνεπής η χώρα μας. Αυτό όμως το οποίο λέμε, και γι' αυτό εκεί υποστηρίζουμε, το λέω πολύ εκλακευμένα, την επιχειρηματολογία μας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ότι να δεχτούμε το όποιο τέλος, το περιβαλλοντικό τέλος, γιατί είμαστε το 2024 και φυσικά δεν πρέπει, θα πρέπει να συρρυκνώσουμε όλο και περισσότερο τις ποσότητες των απορριμμάτων που πρέπει να καταλήγουν στις χωματερές. Πλην όμως το ίδιο το κράτος που είχε την ευθύνη να ετοιμάσει αυτές τις υποδομές ώστε να μπορούμε πραγματικά να διαχειριστούμε διαφορετικά τα απορρίμματά μας, δεν είναι έτοιμο. Άρα λοιπόν είναι εντελώς, θα έλεγα, άτοπο, πριν ακόμα το ίδιο το κεντρικό κράτος δεν έχει ετοιμάσει τις υποδομές ώστε να μπορούμε εναλλακτικά να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα, να έρχονται οι Δήμοι ουσιαστικά και να τιμωρούνται, διότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν με άλλο τρόπο και τα καταλήγουν στις χωματερές. Αυτή η παραφωνία υπάρχει, μια από τις πολλές, αυτά που σας έλεγα, θεσμικές υποχωρήσεις της αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, την οποία γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε κινηθεί δικαστικά, ως ΚΕΔΕ και σχεδόν στο σύνολο των Δήμων της χώρας. Και αυτό σημαίνει τώρα ότι εσείς θα τιμωρήσετε μετά τους πολίτες και δεν θα υπάρχει η καθαριότητα που πρέπει στις πόλεις? Κοιτάξτε να δείτε, εκ των πραγμάτων, θα σας πω ένα δεικτικό παράδειγμα. Το τιμωρήσετε σε εισαγωγικά, ναι, το καταλαβαίνετε. Προφανώς, το αντιλαμβάνομαι. Θυμάστε πολλούς. Πολλές ώρες συζητήσαμε για το θέμα και πολλοί τόνοι μελανιού βουχήθηκε σε εφημερίδες για να συζητάμε για τα δημοτικά τέλη. Για την αύξηση των δημοτικών τελών. Πρέπει να σας πω ενδεικτικά ότι ακόμα και η αύξηση των δημοτικών τελών που λάβαμε φέτος από το Δημοτικό Συμβούλιο στο να πάει στο 1,05, μια αύξηση του 30%, δεν φτάνει ούτε καν να καλύψει το επιπλέον κόστος που το οποίο επιβάλλεται με το περιβαλλοντικό τέλος ταφής. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν για παράδειγμα εκ των πραγμάτων έρχεται το κράτος και επιβάλλει νέες ουσιαστικά φορολογίες ή υπό τη μορφή τελών, επειδή ακριβώς οι υπηρεσίες της καθαριότητας είναι ανταποδοτικές, άρα λοιπόν όσο είναι τα πάνε σου, τόσα πρέπει και τα άσοδα, εκ των πραγμάτων αυτό το κόστος θα μεταχειριστεί στις τοπικές κοινωνίες. Και λέω το εξής, θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να το κατανοήσει. Εξάλλου, πρέπει να πω ότι και το 1,05 που έχουμε ως δημοτικό τέλος του Ηράκλειου είναι το χαμηλότερο τέλος σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να το κατανοήσει όταν όμως βλέπει ότι έχει ο Δήμος τη δυνατότητα, όχι τη διάθεση την έχουμε, τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσίες. Αυτό μας λένε πολλές φορές οι δημότες και έχουν εν πολλής δίκιο. Τι λοιπόν, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής? Να δείξουμε ότι πραγματικά τα χρήματα που εισπράττουμε από τα δημοτικά τέλεια ανταποδίδονται και στο παραπάνω. Κόσμο, νομίζω, για να το κάνετε αυτό έχετε? Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο επίσης ταλανίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν θέλετε, και αυτό ήταν μία από τις μνημονιακές, αν θέλετε, περικοπές που υπήρξε. Θυμάστε την περιβόητη νόμη για τις 10 συνταξιοδοτήσεις, 10 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Ναι, ήταν αναλογία. Και ταυτόχρονα ο νόμος για την κινητικότητα, ο οποίος έγινε, θα έλεγα, ατάκτος στον χώρο της αυτοδιοίκησης, κυριολεκτικά αιμοράγησαν όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης από στελεχειακό δυναμικό. Και όταν λέω στελεχειακό δυναμικό, εννοώ από ανειδίκευτους εργάτες και εργάτες καθαριότητας μέχρι επιστημονικό προσωπικό. Οι Δήμοι σήμερα λοιπόν είναι υπεστελεχωμένοι σχεδόν στο σύνολό τους. Εδώ στο Δήμο Ηρακλείου είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα, το ότι δεν είχαμε για πολλά χρόνια ένα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, το οποίο να μας επιτρέπει να κάνουμε προγραμματισμό και να ετούμαστε μόνιμες θέσεις εργασίας στο αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ως Δημοτική Αρχή την δουλεύουμε και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμεινο του 2024, έτσι ώστε πραγματικά μετά να ετηθούμε μόνιμες θέσεις εργασίας
και για την υπηρεσία καθαριότητας που πρέπει να υπενθυμίσω ότι στο Δήμο μας. Θα γίνει ο οργανισμός, κύριε Γιαλιτάκη. Βεβαίως και θα γίνει. Γιατί είναι πάντα λίγο ακαθόδες αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχει λόγω και τη συγχώνευση των πολλών νομικών προσώπων, των νομικών προσώπων που υπήρχαν σε όλους τους Δήμους, τη κατάργησή ουσιαστικά και τη συγχώνευσή του με τους Δήμους, επιβάλλεται κιόλας από τον νόμο, αλλά εκ των πραγμάτων ήταν μια κρεμότητα πολυετή που είχαμε εδώ στο Ηράκλειο. Και εκτός των άλλων, πέρα το ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον οργανισμό μας, το κυρίαρχο για μας ζήτημα και μέλημα είναι το ότι πρέπει να ετηθούμε θέσεις μόνιμης εργασίας στο Δήμο μας. Και ξαναλέω σχεδόν στο σύνολο των διευθύνσεων. Μην ξεχνάτε ότι η υπηρεσία καθαριότητας, πρασίνου και άλλες επιχειρησιακές, θα έλεγα έτσι, διευθύνσεις, στηρίζονται σε υπαλλήλους οι οποίοι. Είναι στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι δυναμικός και ο οποίος σου επιτρέπει να κάνεις και ένα προγραμματισμό και να αναπτύξεις νέες υπηρεσίες. Μα συνεχώς έρχονται και στο. Και τελευταία, δεν ήρθε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, και σήμερα είχαμε ένα δικαστήριο. Στην Νέα Πολύ, ήσασταν και σήμερα. Στο Ρέθυμνο, στο πρωτοδικείο του Ρεθύμνου, θα ακολουθήσουν και άλλα. Υπήρξαν κάποιες και με την αποχή των δικηγόρων, κάποιες παρατάσεις, αναβολές ουσιαστικά που είχαν δοθεί. Ειδικά ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων της καθαριότητας καταφέραμε να διατηρηθεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί έτσι θα περάσουν και τους θερινούς μήνες που παραδοσιακά έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας, άρα και της παραγωγής απορριμμάτων. Πόσο άδικο όμως τώρα αυτό, κυρία Δημοκρατή. Είναι άδικο, πιστέψτε με, και για τις δύο πλευρές. Από τη μια έχουμε τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι όμοιροι μιας τέτοιας κατάστασης. Και από την άλλη, βέβαια, ενός των Δημών, οι οποίοι δεν μπορούν, όπως σας είπα, να κάνουν ένα προγραμματισμό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο όταν έχει ένα σταθερό αριθμό μονίμου προσωπικού κάθε Δήμος, με βάση τις ανάγκες του και τα πραγματικά του μεγέθη, τότε πραγματικά μπορεί να χαράξει πολιτικές και φυσικά να προσφέρει, όπως σας είπα, ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό είναι το κυρίαρχο μέλημα εξάλλου όλων μας. Λοιπόν, για το προσωπικό τα είπαμε. Τώρα, για τα οχήματα, για το στόλο, τι γίνεται, πώς πάμε από πλευράς οχημάτων. Η αλήθεια είναι ότι μία από τις αρνητικές διαπιστώσεις, τις οποίες αντικρίσαμε όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, είναι ότι υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό οχημάτων και μηχανημάτων έργου, το οποίο ήταν, αν όχι παροπλισμένα, κινητοποιημένα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θυμόμαστε και την είδηση, δεκάδες ήταν τα οχήματα. Ναι, ήταν αρκετά, από απορριμματοφόρα μέχρι σάρωθρα, μέχρι τσαπάκια που λέμε, δηλαδή μηχανήματα έργου και φορτηγά. Εξαιτίας προβλημάτων που είχαν. Υπήρξαν κάποια διαδικαστικά ζητήματα το προηγούμενο διάστημα, τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και υπήρξε πρόβλημα όσον αφορά τα ανταλλακτικά τους και τις επισκευές, οι οποίες δεν είχαν γίνει. Εμείς ενεργοποιήσαμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι υπήρχαν και κάποιες επιτροπές σε συνεργασία και με τις διευθύνσεις των οικονομικών του Δήμου μας. Και έτσι λοιπόν γρήγορα ουσιαστικά επαναλειτουργήσαμε μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την καθαριότητα της πόλης και νομίζω, και από ό,τι μας λένε και οι συνδημότες μας, έχει φανεί το αποτέλεσμα αυτό. Ήδη αρκετά μηχανήματα έχουν συνδράμει στο να μειώσουμε εμφανώς το μεγάλο αριθμό ογκωδών αντικειμένων που υπήρχαν στην πόλη, αλλά φυσικά και να επιχειρούμε πολύ πιο γρήγορα, να αυξήσουμε δηλαδή τον χρόνο ανταπόκριση που έχουμε στα διάφορα αιτήματα, είτε αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, είτε φυσικά και άλλου είδου εργασίες που έχουμε με μικρές χωματερές που είχαν σχηματιστεί ειδικά περιμετρικά του αστικού ιστού. Δουλεύουμε καθημερινά. Αυτό βέβαια το περιμετρικά του αστικού ιστού είναι μεγάλο θέμα, όχι μόνο το κέντρο της πόλης, όλος ο Δήμος. Πρέπει να πω, μια και το αναφέρατε αυτό, και δεν εσείς αναφέρεστε έξω από το κέντρο, εγώ λέω ακόμα και έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη. Ένα, για παράδειγμα, μεγάλο ζήτημα το οποίο υπήρξε ήταν ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν να πληθούν οι δρόμοι σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και όχι μόνο οι δρόμοι, κυρίως οι κοινόχρηστοι χώροι. Αυτό το οποίο κάναμε είναι να επενεργοποιήσουμε όχημα το οποίο είναι μάλιστα και μικρό μεγέθους, ώστε να μπορεί να επιχειρήσει και σε στενότερους δρόμους, αλλά και να κάνει σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και σημεία και μνημεία ακόμα, τα οποία χρειάζονταν ιδιαίτερη φροντίδα. Και όπως επίσης το πλυντήριο κάδων, το οποίο για πολλούς μήνες. Για τους κάδους, κύριε Γιαλιτάκη, θέλουμε και ανανέωση. Θα το πούμε και για τους κάδους. Για τους κάδους, το οποίο πάμε στο ένα επόμενο βήμα. Δεν μιλάμε πια για ανανέωση και αγορά νέων, αλλά να τελειώσει για το πλυστικό των κάδων, το οποίο αμέσως μετά και τις βροχές, όταν ολοκληρωθούν οι χειμερινοί μήνες, θα ξεκινήσει να πλύνει το σύνολο των κάδων της πόλης που είχαν να γίνει. Ναι, μπορεί και χρόνια, ναι. Τώρα, όσον αφορά τους κάδους, περνάμε σε μια επόμενη εποχή. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Μπαίνουμε σε τροχιά υλοποίηση από τον Μάρτιο. Ένα μεγάλο έργο για τοποθέτηση 100 υπόγειων κάδων. Ο υπόγειος κάδος, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι η επόμενη μέρα για τους κάδους, γιατί
Πέρα το ότι αναβαθμίζει θετικά μια περιοχή, καταργούνται αυτοί οι υπεργικάδοι που πολλές φορές είναι ανοιχτοί, ξεχυλίζουν από σκουπίδια κτλ. Το σημαντικότερο επίσης όμως είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα. Φανταστείτε ότι ένας υπόγειος κάδος χωράει περίπου όσο τρεις συμβατικούς κάδους. Wow. Άρα λοιπόν αυτό σου επιτρέπει και να εξορθολογήσεις τα δρομολόγια σου και φυσικά να έχεις μια πολύ καλύτερη διαχείριση και όχι καθημερινά δρομολόγια τα οποία πολλές φορές δεν επαρκούν κιόλας. Υπάρχει αυτό το δίκτυο των υπόγειων κάδων θα τοποθετηθεί στην περιοχή ΒΑΑ που λέμε, δηλαδή στην περιοχή, να πω ενδεικτικά μερικές συνοικίες, Σατσαλένιο, Μπεντεβί, Μασταμπά, Πάρκο Ερυθρέας, Αϊγιάννη, δηλαδή προς τον νότο κατεβαίνοντας την πόλη. Και το μεγάλο στοίχημα για μας, το οποίο επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά το ξαναπιάνουμε γιατί δεν υπήρξε θετική τότε ανταπόκριση, αλλά ένα μεγάλο στοίχημα πραγματικά είναι να μπουν σε συνεργασία με την αρχαιολογία, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα καθόδες ζήτημα, αλλά υπάρχει μια πρώτη επαφή, μια επικοινωνία και υπάρχει μια καλή πρόθεση να βρουν μια χρυσή τομή ώστε να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι και στο ιστορικό κέντρο, έτσι είναι εντός των τυχών πόλη, που ξέρετε ότι είναι κηρυγμένη ως αρχαιολογική ζώνη. Άρα λοιπόν έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις ανασκαφικές εργασίες που πρέπει να γίνουν για να τοποθετηθούν αυτοί οι κάδοι. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω τα αναπτύξαμε όλα στον τηλεοπτικό χρόνο που μπορούμε να έχουμε, κύριε Γιαλιτάκη. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω και για το χρώμα σας. Μου φαίνεται λίγο πιο κόκκινο. Από το κανονικό. Εντάξει, είμαι επικεφαλής σε μια επιχειρησιακή αντιδημαρχία. Ναι. Πολλές ώρες βρίσκομαι έξω. Αυτό τώρα ή ακολουθούσατε την κυρία Μενδώρη σήμερα αυτό, και είχαμε θέμα. Σήμερα ήταν μια υπέροχη μέρα από τα μισά της μέρας και μετά. Πρώτα ήταν λίγο βροχερή, μετά όμως είχε ένα δυνατό ήλιο. Κάναμε μια πάρα πολύ χρήσιμη, θα έλεγα, αυτοψία στο ισόπεδο τμήμα του ενετικού τείχους. Είχε την ευκαιρία και η ίδια υπουργός και οι συνεργάτες της να δουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο όσον αφορά τις δομικές εργασίες αλλά και τις φυτεύσεις που γίνονται εκτεταμένες από την αντιδημαρχία μας. Πρέπει να πω ότι έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπήρξαν κάποιες σημειακές επισημάνσεις και από πλευράς της. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση αύριο στη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στις 10 η ώρα το πρωί, όπου θα τεθούν όλα τα ζητήματα, που είναι πολλά και ανοιχτά τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και την πόλη μας. Αλλά αυτό που θα μπορούσα να πω έτσι σαν τίτλο, μια και με αναφέρατε σε σχέση με τα ενετικά τείχη, ξέρετε ότι είναι το αίτημα του Δήμου μας είναι να αποδοθεί χρήση στον Δήμο. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μια επίσκεψη εκτός από το υπέργειο τμήμα που κάναμε στη ΣΤΟΑ Βιτούρη, κατάλαβε και η ίδια και αντιλήφθηκε ότι είναι μια, οι πύλες και οι πλατείες είναι πύλες οι οποίες πρέπει να είναι ανοιχτές για τον κόσμο και οι πλατείες να είναι ανοιχτές πραγματικά για εκδηλώσεις, για ελαφρύες ενέργειες και εκδηλώσεις, για να ζει πραγματικά το χειροματικό αυτό τεράστιο έργο της Μεσογείου που υπάρχει στην πόλη μας. Είναι μια τεράστια πρίκα που πρέπει να τη χαίρονται οι πολίτες. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Έτσι ακριβώς. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσία σας εδώ.